στην αρχαία Ελλάδα. Τι πιστεύαν εκείνοι. Σαν χριστιανός βασίζομαι στο τι έγινε στον Κύριό μου. Και μιλάω Κύριό μου. Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν τι είναι το Πάσχα. Γιορτάζουμε Πάσχα. Έχουμε σε 4 μέρες την Ανάσταση. Ψήνουμε αρνιά, κοκορέτσια, πράγματα και ξεχνάμε το πραγματικό νόημα. Το πραγματικό έτσι. Νόημα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα. Πολύ ωραία. Γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, εάν πραγματικά γνωρίζουν μετά από 2.000 χρόνια οι Έλληνες οι σημερινοί, τι σημαίνει Πάσχα. Πάσχα, όπως είπε και ο συνομιλητής μου, το Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη που πάει να πει πέρασμα. Πεσάχ. Σωστό. Πεσάχ. Όταν η δεκάτη πληγή του Φαραώ που λέμε ήταν να πεθάνουν όλα τα πρωτότοκα τέκνα. Και ο Κύριος, ο Πατέρας, έδωσε μία περιγραφή το τι πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν το θάνατο. Και έσφαξε ένα αρνί. Τα περιγράφει στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου. Ναι. Έπρεπε να πάρουν ένα αρνί, να είναι ενός έτους, να είναι άμωμο και όλα αυτά. Να το σφάξουν, να το ψήσουν και να πάρουν το αίμα και να το βάλουν στους παραστάτες της πόρτας τους. Και ο θάνατος, καθώς ερχότανε, θα έβλεπε το αίμα και θα περνούσε πάνω από το σπίτι και δεν θα πείραζε τους αυτούς που ήταν μέσα. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο, ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο αμνός του Θεού, που παίρνει τις αμαρτίες μας, το αίμα εκείνου που χύθηκε πάνω στο Σταυρό, τώρα έχουμε αυτές τις μέρες τα πάθη του Χριστού. Αυτές τις μέρες θυμόμαστε το τι τράβηξε εκείνος για μας. Βέβαια. Δεν τον σκοτώσανε οι Εβραίοι. Εμείς τον σκοτώσαμε. Εγώ τον σκότωσα. Εκείνος έπρεπε να πεθάνει για τις δικές μου τις αμαρτίες. Καταλάβατε. Δεν ήταν εθνικό να το πρόβλημα. Ναι. Δεν ήταν εθνικό πρόβλημα. Γιατί για 2.000 χρόνια κυνηγούνται οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, πώς έλεγε, οι Ισραηλίτες, μέχρι και σήμερα, με την δικαιολογία, με την κατηγορία. Υπάρχουν, ναι, με την κατηγορία ότι αυτοί σκοτώσαν τον Χριστό. Εγώ σκότωσα τον Χριστό. Εσύ σκοτώσατε τον Χριστό. Όταν παρέβηκαν τις εντολές του, όταν αμάρτησα, αυτές οι αμαρτίες ήταν που φέρανε το θάνατό του. Έπρεπε να πεθάνει για να ζήσω εγώ. Μάλιστα. Σχόλιο, κύριε. Επάνω σε αυτό που λέει, να προσθέσω έτσι κάποιες πληροφορίες. Βεβαίως. 14 Νισάν, λοιπόν, του 1490 π.Χ., πεθαίνουν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων και απελευθερώνει τον λαό Ισραήλ, μέσα από τον οποίο θα ερχόταν μελλοντικά ο Μεσσίας. 14 Νισάν του 33 μετά Χριστόν, ο Θεός αφήνει τον πρωτότοκό του να πεθάνει. Υπάρχει ένας απίστευτος συμβολισμός. Μάλιστα. Ποιος συμβολισμός? Ότι στη μία περίπτωση πεθαίνουν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων και απελευθερώνει τον λαό Ισραήλ, ενώ στην περίοδο του Ιησού, ναι, πεθαίνει ο Υιός του Θεού και απελευθερώνει όλη την ανθρωπότητα από το θάνατο. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί όταν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι και διάλεξαν να πάνε με το μέρος των αποστατών, τότε ο Θεός είπε ότι έκθρα θα στήσω, λέει στον διάβολο, ανάμεσα στο σπέρμα της γυναικός, που είναι ο Ιησούς μας, ναι, και στο σπέρμα το δικό σου. Ναι. Εκείνος θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις μόνο την πτέρνα. Είχε έρθει λοιπόν η ώρα να κεντηθεί η πτέρνα του Ιησού, γιατί ο θάνατός του για 3 ημέρες ήταν σαν κέντημα πτέρνας, ενώ στο τέλος, τώρα που είναι η ώρα να έρθει η βασιλεία του, ναι, θα χτυπήσει τον διάβολο και σαν το φίδι που θα του χτυπήσει το κεφάλι, θα τον τελειώσει. Ναι. Όμως έπρεπε να έρθει ένας τέλειος Αδάμ, δηλαδή ένας άνθρωπος που να μην είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί ο Αδάμ μετά την αποστασία του είχε πια στο DNA του το θάνατο, ναι, να έρθει λοιπόν ένας άλλος Αδάμ, ο οποίος να μην έχει στο DNA του το θάνατο, να αποδείξει την πιστότητά του στο Θεό και να κερδίσει αυτό που έχασε ο Αδάμ. Μες. Τι είχε χάσει ο Αδάμ? Το δικαίωμα αιωνίου ζωής για όλη την ανθρωπότητα. Πεθαίναν οι άνθρωποι.
Ο Ιησούς, προτού βασιλέψει επάνω μας, ξανακέρδισε το δικαίωμα αιωνίου ζωής για όλους μας. Πότε θα το εξασκήσει? Στη βασιλεία. Στη βασιλεία του, όταν θα έρθει στη δευτέρα παρουσία. Όταν ξεκινήσει η βασιλεία του, που πιστεύουμε ότι είναι στη γενιά μας. Ναι. Πολύ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, κύριε Τάκα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα σημεία. Ναι. Ότι στην ελληνική παράδοση ο θάνατος του υγικού οργανισμού είναι οριστικός. Η ιδέα ανάσταση σημαίνει κάτι διαφορετικό. Ανάσταση σημαίνει την πνευματική αναγέννηση αυτού που εγκαταλείπει όλα τα φθαρτά και όλες τις ατέλειες του στο ίδιο επίπεδο. Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι, ότι η ελληνική παράδοση μας έχει περισσώσει ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει ότι ο Ζεύς σκοτώνει τον Ασκληπιό όταν ανέστησε τον νεκρό, το σώμα του νεκρού. Ήταν νεκρός στο σώμα και ανεστήθη τον ανέστησε ο Ασκληπιός. Τον κεραυνώνει ο Ζεύς, διότι η ανάσταση του υλικού οργανισμού θεωρείται παράβαση φυσικού νόμου. Ναι. Ο υλικός οργανισμός κάνει την πορεία του, φθήρεται, αυτός είναι ο προορισμός του, και ο εφθαρμένος πλέον οργανισμός προορίζεται να αποσυντεθεί. Ο δε άνθρωπος, η δε ψυχή, ενδύεται άλλον οργανισμό με την ανάσταση και αυτός ο άλλος οργανισμός είναι αυτός που θα της εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Ακού και έπειτα, δεν υπάρχει πλέον θάνατο. Υπάρχει αιώνια ζωή. Ναι. Όμως εμένα μου γεννάται ένα ερώτημα αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε περί αιωνίου ζωής. Γιατρέ μου, λέμε ότι κερδίζουμε την αιώνια ζωή εμείς οι πιστεύοντες στον Ιησού Χριστό. Σε τι μας ωφελεί να κερδίσουμε αιώνια ζωή? Εγώ θεωρώ διάλογον ημών των θνητών ανθρώπων, ο οποίος ασκείται με την κριτική των ανθρωπίνων μέτρων για να ελέγξουμε τη θεία επίνευση και βούληση, αποτελεί το λιγότερο ανοησία, για να μην είπω αμαρτία, η οποία θα μας βαρύνει στην ψυχή. Βεβαίως, άλλα είναι τα κριτήρια των ανθρωπίνων πράξεων και άλλα είναι τα κριτήρια του ίδιου του Θεού. Εμείς ως άνθρωποι περιγράφουμε την θεία επίνευση, την θεία αγάπη, το θείο έργο του υπερτάτου όντως, το οποίο περιγράφουμε ως γεγονός το έλαβε χώρα εις την επιχείρη ζωή, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα διανοητικός και πνευματικός, εφόσον έχουμε δηλαδή φυσιολογική νυφή. Μάλιστα. Να αμφισβητήσουμε, δεν έχουμε το δικαίωμα. Mm. Αυτά είναι δεδομένα. Βεβαίως είναι όλα αυτά μεταφυσικά φαινόμενα, δεν εγγίζουν την ανθρωπίνη δυνατότητα, αλλά οφείλουν να, όχι να εγγίζουν, αλλά να αγκαλιάζουν την ανθρωπίνη αποδοχή. Δια να εκδηλώσουμε τη λατρεία μας, την πίστη μας, την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας εις το υπέρτατο όν, που μας έχαμε και την τιμή να είμαι τα κατ' εικόνα και ομοίωση αντίτυπο. Ομοίωσήν του. Ναι. Αν με επιτρέπετε. Θέλω να ακούσω και τη γνώμη του κυρίου Μεντρίνου και αμέσως μετά εσείς. Ποιο είναι το νόημα λοιπόν αυτής της αιωνίου ζωής? Γιατί πρέπει εμείς οι χριστιανοί να επιδιώκουμε αυτήν την αιώνια ζωή και να είμαστε δυστυχείς αν δεν την κερδίσουμε? Είναι σαν μου ζητάτε, σ' αρέσει το φως ή το σκοτάδι? Το σκοτάδι. Σωστό. Σ' αρέσει ο θάνατος ή η ζωή? Ναι. Είμαι σίγουρος όλοι θα πούμε θέλουμε τη ζωή. Εδώ χρησιμοποιούν όλων των ειδών τα πράγματα για να παρατείνουν τη ζωή. Να μείνουν νέοι. Ειδικά οι γυναίκες χρησιμοποιούν όλων των ειδών πλαστικές εγχειρήσεις και όλα αυτά για να μείνουν νέες. Να παρατείνουν, ναι, να παρατείνουν την νιώτη, να παρατείνουν τη ζωή. Του υλικού, ρε. Του υλικού. Ναι. Σωστή διευθύνση. Λοιπόν, για μένα, σύμφωνα με τις γραφές, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου, ώστε εγώ να έχω ζωή αιώνια. Στο πιστεύω της Εκκλησίας λέει, προσδοκώ Ανάσταση νεκρό. Προσδοκώ, πάνω να πει, περιμένω με αγωνία. Mm-hmm. Το περιμένω σαν έναν αγαπητό πρόσωπο να έρθει και να τρέξω κοντά του να τον αγκαλιάσω. Έτσι. Ο Παύλος λέει,
είδα πράγματα που δεν μπορώ να τα περιμένω.